Χάρης Θρασιγούλου, Δημοτική Σύμβουλο που τον συνοδεύει, επίσης τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Χάρη Αγγελού, τον Άγγελο Καραγιά και τον Κωνσταντίνο Γιάννου, όπως επίσης και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του αδελφού Δήμου, του Συμβούλου Ερμόδου. Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου να ξεκινήσει αυτή η επιμετρική συνεδρία και θα μου επιτρέψουν μετά οι συνάδελφοι της Μίζωνος και της Ελλάδας μας αναπολίτευση να δώσουν πριν από αυτούς την ίση έλεγχο το λόγο στον κύριο Μελεγάκη, πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και τον κύριο Στρατηγού Λουπάχη, επίτιμος δημότης ήδη του Αγίου Δημετίου. Ήταν ο κ. Κουρουπάκης ο πρόεδρος τότε και συνεχεία η υπόλοιπη συμβουλή. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Αγαπητά αδέρφια μας από την Κύπρο, καλώς ορίσατε μια φορά στο δεύτερο σπίτι σας. Ειλικρινά, κάθε φορά που είτε είστε εδώ, εμείς είμαστε στο δικό σας το σπίτι, νιώθουμε πραγματικά ότι είμαστε μέσα σε ανθρώπους που είναι δική μας, όχι τύπηση, όχι γιατί προέκυψε από τις γραφές, αλλά γιατί στη διαδρομή αυτή των 25 χρόνων μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε αρκετά καλά ο ένας τον άλλον και ανεξάρτητα από την αλλαγή των δημοτικών αρχών σε επίπεδο προσώπων και είναι λογικό αυτό, αφού συμβαίνει κατά τα χρονικά διαστήματα, έχει διατηρηθεί άλλωστε η διάθεση για να συνεχίσει η κοινή μας πορεία στα θέματα αρχών. Είναι ιδιαίτερη χαρά που μαζί μας σήμερα είναι και ο πρώην Δήμαρχος και από τους υπογράψαμε στην αρχή αδελφοποίηση ο Γιώργος Μαγκάκης, αλλά και ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Στρατής Κουρουπάκης. Λυπούμαστε που για λόγους υγείας ο τότε Δήμαρχος Αγίου Δημοτήρου, ο οποίος θα αναγκηρυχθεί σε λίγο σε δημοτικό διοδόκτωρα, αγκάς και άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι εδώ. Είναι όμως εδώ μαζί μας ένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους που αποφασίσαμε τις έδειξη τιμή σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, ο Χρήστατος Λεωκούδης, σαν ελάχιστη αν θέλετε τιμή συνόρυξης στα όργανα τότε των δύο Δήμων, τον προχώρησαν σε αυτήν την ενέργεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή τη φορά μας έκαναν την έκπληξη η φίλοι μας από τον Άγιο Δομέτριο, να φέρω και από τους υπηρεσιακούς τους παράγοντες, ιδιαίτερη χαρά γιατί μας δόθηκε ευκαιρία ακόμα παραπάνω να έρθουν σε επαφή και με τους δικούς μας, γιατί θα έλεγα ότι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, η επαφή μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε καλύτερα το διοικητικό σύστημα της Κύπρου, τις διαφορετικές λογικές λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί με εμάς εδώ. Άρα μας άνοιξε, ας το πούμε έτσι, τα μάτια και το δύο προς άλλες κατευθύνσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσα από τα καλά τα οποία υπάρχουν στην κάθε μεριά μπορούμε να εντάξουμε στο σύστημά μας, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και νόμοι που διέπουν τις λειτουργίες των Δήμων εκεί και εδώ, όμως στα πλαίσια της ελεύθερης σχέσης έχουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον συμπολιτιστικά και λοιπά ζητήματα, να έχουμε τη δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων. Μέσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι μαζί, είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι εδώ μαζί μας, είναι και ο τότε Γενικός Γραμματέας, ή θα λέγαμε εμείς το ελληνικό, ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου, ο Μιγαλάκης, ο Αδόπουλος, από τους ανθρώπους που έτρεξαν για αυτήν την υλοποίηση και βέβαια είναι μαζί μας και η διάδοχός του, κυρία Μάρα Χρήσου, η σημερινή Γενική Γραμματέας του Δήμου, Αγίου Δομετίου, χαιρόμαστε γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι επειδή σε λίγο θα βρεθούμε όλοι μαζί κάτω για να τιμήσουμε τα δύο πρόσωπα που προανέφερα, δηλαδή τον πρώην Δήμαρχο τον Δ. Αντρέα Κλεάνθου και τον Δημοτικό Σύμβουλο τον τότε τον Χρήστατο Τροχούδη, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο, τον Δόκτωρα Κώστα Πέτρο, Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου. Δήμαρχο. Αγαπητοί αγιονιμιώτες, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδεχτήκαμε την πρόσκληση για να γιορτάσουμε την επέτειο των 25 χρόνων αδελφοποίησης στο Δήμο Αγίου Νικολάου, έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη φάση του εορτασμού στον ημικατεχόμενο Δήμο Αγίου Δομετίου τον Απρίλιο του 2018. Να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους της αντιπροσωπείας και όλων των άλλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του προσωπικού, αλλά και όλων των δημοτών του Αγίου Δομετίου για την ευκαιρία που μας παρέχεται να επισκεφθούμε το μαγευτικό Άγιο Νικόλαο, να γνωρίσουμε ακόμα πιο καλά τους ανθρώπους του και να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις. Έχει γίνει πλέον θεσμός η ανταλλαγή των επισκέψεων σε εθνικές επετείους της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά στο πλαίσιο των εορτασμών των 25 χρόνων της αδελφοποίησης, πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται πολιτιστικά δρόμενα, όπως έκθεση φωτογραφίας των δύο πόλεων, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις και απόκτηση γενικά εμπειριών από την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Αγαπητέ Δήμαρχε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η ζεστή φιλοξενία σας μας έχει συγκινήσει, γιατί νιώθουμε ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά σας και αυτό είναι που μετρά. Σας ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας, μέσα από την καρδιά μας με πολύ αγάπη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω τα μέλη της αντιπροσωπείας του Δήμου μας, ξεκινώντας από τον πρεσβύτερο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Χάρη Αργυρού, τον πρώην Αντιδήμαρχο και νυν Δημοτικό Σύμβουλο Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας, κύριο Άγγελο Πελαγία, τη Δημοτικό Σύμβουλο κυρία Χάρη Στρασιβούλου, Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής, Πολιτικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κύριο Κωνσταντίνο Λιάγκου, τον πρώην Δημοτικό Γραμματέα, κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, την αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέα και Δημοτική Μηχανικό του Δήμου, κυρία Μάρο Χρήστου. Επίσης, μαζί μας υπάρχουν και τρεις πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο πρώην Αντιδήμαρχος, κύριος Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης, ο κύριος Εμίλιος Έλληνας, καθώς και ο τιμόμενος Χρήσαρτος Τροχούδης. Επίσης, υπάρχουν υπηρεσιακοί, η πολιτιστική και η κοινωνική λειτουργός του Δήμου, κυρία Μαργαρίτα Βραγκά Ελευθεριάδου, και ο τεχνικός μηχανικός Στέλιος Τηλιανού. Επίσης, υπάρχουν συνεργάτες συντελεστές του καλλιτεχνικού προγράμματος, τον υπεύθυνο του χορευτικού ομίλου Ακρίτες Γερίου, κύριον Αργύρη Αργυρού, όπως και όλες της χορευτικής του ομάδας, όπως επίσης και το ζεύγος Άγγελο και Ιωάννα Χατζησοφοκλέου του φωτογραφείου Σιμπίκα, που επιμελήθηκαν την έκθεση φωτογραφίας που θα γενιάσουμε στη συνέχεια απόψε. Έχοντας την ευκαιρία οι αγιονικολιώτες να γνωρίσουν τον Άγιο Δομέτιο μέσα από το φωτογραφικό φακό. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε εγκαρδίως για τη μεγάλη φιλοξενία που μας παρέχει. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, και καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά όλους τους φίλους που σας ακολουθούν σε αυτή την επίσκεψή σας και ερχόμαστε πάντα να μας επισκέπτεστε συχνότερα. Κύριε Γιώργο Μελεγάκη, Δήμαρχε Αγίου Νικολάου, από την εποχή της αδελφοποίησης, έχεις το λόγο. Εγώ είμαι διπλά συγκινημένος απόψε, γιατί είμαι ανάμεσα στους δημοτικούς άρχοντες και τους δημότες του Δήμου, που είμαι και εγώ δημότης, και ανάμεσα στους δημότες του Αγίου Δομετίου, που είμαι και εγώ επίτιμος δημότης. Είμαι συγκινημένος πραγματικά, γιατί βρέθηκα πάλι κοντά σε παλιούς φίλους, αλλά και νέους φίλους που κάνουμε μέσα στη διάρκεια αυτή των 25 χρόνων. Και θέλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένος και χαρούμενος, γιατί αυτή η αδελφοποίηση πέτυχε και οι αρχικοί δεσμοί που αναπτύχθηκαν, ενδυναμώθηκαν και ιστεροποιήθηκαν με ανταλλαγές τεχνογνωσίας, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είπε και ο αδελφός Δήμαρχος. Αναπτύχθηκαν ισχυρές φιλίες όλα αυτά τα 25 χρόνια μέχρι σήμερα. Και μετά την ένταξη της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθώ ότι οι δύο Δήμοι διευρύνουν και διαφοροποιούν τη συνεργασία τους με την ισχύ των ευρωπαϊκών διατάξεων και των προγραμμάτων.
Επιθυμώ να, άλλη μια φορά να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ από τη θέση αυτή τους δημοτικούς άρχοντες, τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου μας και του Αγίου Δημητρίου που υποστήριξαν και αγκάλιασαν αυτή την αδελφοποίηση όλα αυτά τα 25 χρόνια και οι οποίοι σήμερα και αυτοί που σήμερα επάξια τη συνεχίζουν. Και δεν έχω τίποτα άλλο να συμπληρώσω, ή μόνο να πω ένα κι εγώ ότι καλώς ορίσατε και πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Δεν υπάρχουν άλλους παρόλους εδώ, είναι αυτοί οι τέσσερις. Σας έφερε εγώ δηλαδή. Αυτή η απόφαση. Στις συναντήσεις μας, οι προφανές τότε, από το 1993 μέχρι σήμερα, πάντα, διακαής πόθος μας είναι η απελευθέρωση της Κύπρου. Αυτά είναι και η βάση της αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση, η κοινή στάση, ο κοινός αγώνας, η κοινή προσπάθεια, ώστε επιτέλους να δούμε μια Κύπρο ελεύθερη, δημοκρατική, αναπτυγμένη. Πήγε καλά η Κύπρος. Άρα το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Πάντα είχαμε το πρόβλημα να βρούμε και ένα περιεχόμενο στην αδελφοποίηση. Βρίσκαμε διάφορα. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο δύσκολο να δούμε τι ήταν εκείνο που μας ενώνει. Αυτό όμως που προέκυψε τελευταία είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο. Πρόσφατα, εδώ, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ήταν ο Πρωθυπουργός της Κύπρου, ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο πρόεδρος. Και συζήτησαν τις νέες προοπτικές ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, στην Ανατολική Μεσόγειο. Μας ενδιαφέρει όλους. Και είναι κοινό ενδιαφέρον και για την Κύπρο και για την Κρήτη. Να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, να έχουμε και αυτή την προοπτική που μας ενώνει και θα μας δημιουργήσει νέους ορίζοντες για την οικονομική ανάπτυξη και την ίσως την επίλυση και προβλημάτων που δεν είχαν λυθεί άλλη φορά. Διότι πιθανόν πίσω από αυτή την εξέλιξη να υποκρύπτει μια τέτοια τακτοποίηση στην ευρύτερη μεσανατολική περίοδο. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι αυτή η συνάντηση, αυτή η καινούργια ελπίδα επιβεβαιώθηκε στον χώρο μας, στον Έλληνικο χώρο. Και ελπίζω αυτό να εξελιχθεί στην πορεία και να αποκτήσουμε και νέο περιεχόμενο αυτή η αδελφοποίηση, αυτή η συνάντησή μας και να ελπίζουμε όλο και περισσότερο. Και πάει λοιπόν, σας καλούμαστε με πολύ αγάπη, με πολύ εκτίμηση και αφού σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάει ο Γαράζη, έχεις τώρα. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο, σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά πραγματικά κάθε φορά που καλωσορίζουμε, υποδεχόμαστε την αντιπροσωπεία από το Δήμα Αγίου Δωματίου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί πέραν της κοινής μικρής μας πατρίδας που μας ενώνουν πάρα πολλά με τη μεγάλη πατρίδα, την Ελλάδα, αυτή η σχέση και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αδελφοποίηση είναι σήμερα υπαρκτή και πιο ισχυρή. Οι τότε κίνδυνοι δεν μίκρυναν, μάλλον έχουν μεγαλώσει. Άρα έχουμε κάθε λόγο να ενισχύσουμε τους δεξιούς μεταξύ μας. Αυτή η σχέση άρχισε σιγά σιγά να δίνει καρπούς. Και ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος καρπός αυτής της σχέσης είναι η ανθρώπινη σχέση που υπάρχει σήμερα μεταξύ όσων είχαν τη λύγη και από τον Άγιο Δωμάτιο να επισκεφθούν τον Άγιο Νικόλαο και αντίστροφα από τον Άγιο Νικόλαο τον Άγιο Δωμάτιο. Μια τρανή απόδειξη αυτής της σχέσης της ανθρώπινης ήταν η χθεσινοβράδινη συνύπαρξη στον πολιτιστικό σύλλογο της Χρυσάς με μια πραγματικά αυθεντική και αυθόρμητη εκδήλωση όπου νομίζω όλοι έχουμε να πούμε τα καλύτερα λόγια γιατί περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτές λοιπόν τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε όλες τις άλλες σχέσεις, πρέπει να την διαφυλάξουμε, να την ενισχύσουμε
και να ευχηθούμε, να ευχήσουμε ότι όλα τα άλλα τα οποία ο καθένας έχει στο μυαλό του μπορούν να υλοποιηθούν αν η βάση είναι γερή. Με αυτά τα λόγια σας καλωσορίζω. Εύχομαι στον κάθε ένα από εσάς υγεία, επιτυχία στις επιδιώξεις του καθενός και να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης ευχαριστούμε κύριε Γιώργο Πάγκαλε. Με αδελφική αγάπη και εγώ σας καλωσορίζω στον Ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Σας εύχομαι να έχετε υγεία, ειρήνη και πάνω απ' όλα ελευθερία και εσείς και η οικογένειά σας να ζήσετε αρμονικά στην Κύπρο με τους Τουρκοτσίπριους που δεν έχετε απολύτως τίποτα να μοιράσετε, να γυρίσουν οι Ελληνοκύπριοι στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους. Εμείς από τη μεριά μας στηρίζουμε και θα στηρίζουμε τον αγώνα σας για μια ελεύθερη Κύπρο που να μπορείτε να ζήσετε αρμονικά με όλους μαζί. Και πάλι για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω τον Ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ευχαριστούμε κύριε Πέρα. Ο κύριος Μανώλης Πρότας, Περιφερειακός Σύμβουλος Υγείας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ από την αρχή μου, μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Βασιλείου, θέλω να καλωσορίσω την αποστολή του Δήματος των Άγιων Οκτωμέτιων, να εκφράσω ότι είναι μια εθνική διαδικασία, είναι μια ιεροτελεστία, κατά την οποία δύο άτομα ή δύο ομάδες ατόμων, χωρίς να έχουν συγγένεια εξαίματος, προχωρούν προς τη διαδικασία για να γίνει μία αδελφοποίηση και μία σύσφιξη των δεσμών μεταξύ τους. Απόψε δε η βραδιά είναι χαρακτηριστική, κύριε Δήμαρχε, και αποστολή από την Κύπρο, διότι πραγματικά ο δεσμός απόψε γίνεται πιο επίσημος. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η αδελφοποίηση της 25ετίας απέδωσε στα μέγιστα, διότι έδωσε τη δυνατότητα σε όλους μας, διανύοντας μία πορεία στα τοπικά δρόμενα, αφενός με να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την παράδοση όσων δόθηκε η ευκαιρία να επιχειρηθούν τα μέρη σας, να γνωρίσουν τη φιλοξενία και να γνωρίσετε τη φιλοξενία προς τα μέρη μας, και αυτό το πράγμα αποτελεί ένα αλλημέντετο συνεχιζόμενο γεγονός για τα επόμενα χρόνια. Να σας καλωσορίσω στην πόλη και εγώ του Αγίου Νικολάου. Θα είμαι θα ευγνώμονες και εκ μέρους του Περιφερειάρχου κ. Αρναουτάκη για την προσπάθεια του Δήμου να ενταχθεί με την αδελφοποίηση σε αυτό το δεσμό φιλίας και ελπίζω ότι στην πορεία του χρόνου θα γίνουν και άλλα δρόμενα προκειμένου να δώσουν και στην νεολαία της πόλης μας τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την παράδοση του Κύπρου και το αντίθετο. Να είστε καλά, σας εύχομαι υγεία, της οικογένειας, ό,τι επιθυμείτε. Όποιος από τους συναδέλφους τώρα του Δήμου Αγίου Νικολάου ή του αδελφού Δήμου Αγίου Δωματίου θέλει τον λόγο, μπορεί να τον έχει, όπως επίσης να τα παρουσιάσουμε τη σειρά μου κλείνοντας την συνεδρίαση αυτή την θεματική. Σας ευχαριστώ όλους και συγκεκριμένα στην κυρία Χάρη, το πολύ ωραίο όνομα, θα ήθελα να της πω ότι όποιοι και να είναι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, εσάει στο μέλλον και όταν εμείς δεν θα υπάρχουν πια, η αγάπη αυτή θα υπάρχει, δεν θα σβήσει ποτέ. Το δικό μας ζώρο για φέτος το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τη φωτογραφική έκθεση την οποία θα παρουσιάσουμε σε λίγο να την απεικονίσουμε σε ένα αλμπούμ το οποίο θα είναι δώρο για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο απεικονίζει τον Άγιο Δομέτριο από το 1940 μέχρι σήμερα. Είναι μια αξιόλογη έκδοση την οποία πιστεύω θα έχετε πάντοτε όλοι μαζί σας τον Άγιο Δομέτριο. Έτσι μετά το λεύκομα του Αγίου Νικολάου και το λεύκομα του Αγίου Δημοτικού. Ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διατήρηση, προώθηση και επίτευξη των στόχων της αδελφοποίησης. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 25 χρόνια είναι πολλά για να μπορέσω να αναφερθώ στα όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν. Επιλεκτικά όμως θα σας θυμίσω και να μοιραστώ μαζί σας τους κυριότερους σταθμούς αυτού του ταξιδιού. Μεταξύ άλλων, είναι η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg με την ανταλλαγή επισκέψεων καλλιτεχνικών ομάδων και δημοτών κάθε ηλικίας, μία δράση που ήταν καταλυτική για τις σχέσεις ζωής που ακολουθήσε. Η τουριστική έκθεση για προώθηση του μαγευτικού Αγίου Νικολάου
αγκαλιάστηκε ένθερμα από τους αερμηνείτες, όπως και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις δύο πόλεις με τη δημοτική χοροδία, με ποιητές και καλλιτέχνες που τιμήθηκαν, ενισχύοντας την πνευματική και πολιτιστική ζωή των Δήμων μας. Να θυμηθούμε τη θεατρική ομάδα του Καπί Αγίου Νικολάου που παρουσίασε μια παράσταση από τη λαογραφία της Κρήτης, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές μέσα από αυτόν τον τομέα της τέχνης. Κλείνοντας αυτή τη διαδρομή, θα σταθώ στη διαχρονική και σταθερή πορεία αντιπροσωπιών του Δήμου Αγίου Νικολάου στον εορτασμό της επετείου της 1ης Απριλίου στον κατεχόμενο Δήμο μας. Η δική μας συνεχής παρουσία στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Νικόλαο είναι μια άγραφη υπόσχεση που τη δούμε. Αυτό αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε και οι δύο Δήμοι στους ιστορικούς σταθμούς των δύο χωρών που τη συνδέουν κοινά ιδανικά, κοινές αρχές και αξίες του πολιτισμού. Έχει για τη στοχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Αυτό είναι το ειχέντιο για την επιτυχία της κάθε αδελφοποίησης. Αυτό ήταν και το ειχέντιο της επιτυχίας της δικής μας αδελφοποίησης με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, βλέποντας ανθρώπους των δύο Δήμων να έχουν αναπτύξει σχέσεις ανθρώπινες, σχέσεις φιλίας, αγάπης και συμπαράστασης. Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται ανατακτά διαστήματα η συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και παραμένει πάντα αποτελεσματική και δυναμική. Αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα και με τη σημερινή εκδήλωση. Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούν να γίνουν προς όφελος των οργανωμένων φορέων και των πολιτών στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και γενικά της ανάπτυξης, αξιοποιώντας εθνικούς φόρους αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αδελφοποιήσεις παρέχουν μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον τρόπο ζωής των κατοίκων άλλων χωρών και περιοχών και να αναπτύξει φιλικές σχέσεις που προωθούν την ειρήνη και συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ πολιτών, πόλεων και χωρών. Με μεγάλη χαρά είμαι απόψε μαζί σας, μαζί με άλλα μέλη της αντιπροσωπείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων αδελφοποίησης, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία για ανατροφοδότηση και σχεδιασμό νέων δράσεων, υπερπηδώντας τις όποιες δυσκολίες. Είναι η απόφαση ανακήρυξης και το μετάλλιο της πόλης. Και τώρα καλώ τον καλό φίλο, και τα λέω καλό, μυσοφαλέα, υπογραμμισμένα και βόλτο, όπως τα λέγαμε με την κρίση των πολιτών, και αυτή θα έρθει το τραγούδι με αυτή την τιμή. Μη μας προσπαθώ. Φίλοι και φίλες αγιονικολιώτες, σας χαιρετώ από καρδιάς. Διαβάζοντας τον Άγιο Παΐσιο που αναφέρεται με στόχο στην φιλία και τονίζει ότι την φιλία δεν τη βρίσκεις ούτε στα μεγάλα σου θέματα και να την κοράσεις, αλλά ούτε βουλιά.